στη βάση μια αισιοδοξία που αποπνέουν τόσο τα στοιχεία της ενδιάμεσης έκθεσης νομισματικής πολιτικής της Τραπέζης της Ελλάδος όσο και ο προσφάτως ψηφιστής προϋπολογισμός αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδεχόμενος στη Βουλή τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης Τουρνάρα. Στο πλαίσιο των δηλώσεών τους, ο πρόεδρος της Βουλής και ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρθηκαν στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης και τα ποιήματα που έστελνε ο τότε βουλευτής Ιωαννίνων της Νι Δέλτα, ΚΑΠΑ. Τασούλας, στον τότε Υπουργό Οικονομικών, Ιω, Στουρνάρα, είστε από τους βουλευτές που με στηρίξατε στα πολυνομοσχέδια, τότε που έξω από το κοινοβούλιο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση. Μου στέλνατε στίχους του Καβάφη και του Παλαμά, όχι όμως του Καριωτάκη. Με χιούμορ και καλή διάθεση, συνδράματε στο έργο της τότε κυβέρνησης και το δικό μου, υπογράμμισε ο ΚΑΠΑ. Στουρνάρας, όπως εξήγησε ο κύριος Τασούλας, δεν έστελνε ποιήματα του Καριωτάκη διότι ενέπνεαν πεσημισμό. Νωρίτερα είχε μνημονεύσει δύο στίχους από το ποίημα «Τύχη» του ΚΑΠΑ Καβάφη. Συγκεκριμένα, μιλώντας για τις εξελίξεις και τις προοπτικές που περιγράφει η έκθεση της Τράπεζα της Ελλάδος για την ελληνική οικονομία, ο ΚΑΠΑ. Τασούλας είχε πει ότι και αν παραπονιέται κάποιος το γνωστό ποίημα του Καβάφη, ότι τριγύρω μου έχτισαν τύχη, και, δεν άκουσα κρότο κτιστών ή ήχων, αυτό το παράπονο δεν θα μπορεί να λεχθεί για τις οικονομικές εξελίξεις εάν παρατηρήσουμε σωστά τις εκθέσεις της Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο κρότος κτιστών και ο ήχος που αποτρέπει από κάθε κακή εξέλιξη της οικονομίας. Ο κύριος Τασούλας, ο οποίος παραλύλησε την Τράπεζα της Ελλάδος έλσιν 0,98% με έναν δεύτερο συνήγορο του πολίτη, σημείωσε ότι οι στόχοι της για τη θάσευση του πληθωρισμού, κάτω του 2%, για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και για προστασία και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι φιλολαϊκή. Ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια της κρίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος στάθηκε ασπίδα χαλίβδινη, εις τρόπον ώστε να πράγματα και να μην χειροτερεύσουν, και εν συνεχεία να βελτιώνονται. Πολλές φορές σκεφτόμαστε τι κακό μας συνέβη και αγνοούμε τι χειρότερο θα μπορούσε να μας συμβεί. Ένα συντελεστής αποτροπής των πολύ χειρότερων υπήρξε η Τράπεζα της Ελλάδος και εσείς προσωπικά, είπε ο ΚΑΠΑ. Τασούλας τον ΚΑΠΑ, Στουρνάρα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το κλίμα των σχέσεων της Βουλής με την Κεντρική Τράπεζα. Για αυτή τη φιλολαϊκή στάση της Τράπεζα της Ελλάδος ευχαριστώ το σπουδαίο ίδρυμα στο πρόσωπο του διοικητού της, που με την ιδιότητα του διοικητού και Υπουργού Οικονομικών προστάτευσε γόνιμα και επάξια τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας, σε περιόδους δεινής αναστάτωσης, και σήμερα με την ενδιάμεση, και αύριο με την τακτική έκθεση, δίνει το στίγμα για το πως η έξοδός μας από την κρίση, που πραγματοποιείται με σταθερά βήματα, θα εδραιωθεί, θα είναι διατηρήσιμη και δεν θα επαναληφθεί η δεινή περιπέτεια που περιήλθε ο λαός, η χώρα και όλα τα συστήματα, τα τελευταία 10 χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.